Με σκεπτικισμό έγινε δεκτή από τους πολίτες στο Κίεβο η νέα συμφωνία του Μίνσκ για κατάπαυση του πυρός στην Ανατολική Ουκρανία. Πολιτικοί επιστήμονες θεωρούν πως τη συμφωνία δεν την πιστεύουν ούτε καν εκείνοι που την υπέγραψαν. Ο αναλυτής Γευγέν Μαχντά τόνισε στην κάμερα του Euronews. Πρόκειται για μια κίνηση τακτικής, διότι έχει ήδη επιβληθεί ένας νέος γύρος κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας. Η ρωσική οικονομία ίσως να επιβιώσει μέσω των αποθεμάτων χρυσού και συναλλάγματος που διαθέτει. Ωστόσο, η κοινωνική αναταραχή στη χώρα ενδεχομένως να αποτελέσει ένα δεύτερο μέτωπο για το Κρεμλίνο και ο Πούτιν ενδιαφέρεται πολύ για αυτό. Οι απλοί πολίτες ελπίζουν πως τώρα τα όπλα θα σιγήσουν. Ωστόσο, εμφανίζονται δύσπιστοι για το αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα τιμήσει την υπογραφή του. Δεν πιστεύω πως θα υπάρξει αναγωγή. Υπήρξε και παλιότερα, όμως και τότε σκοτώθηκαν πολλοί. Θεωρώ πως οι αυτονομιστές πήραν αντάλλαγμα για κάτι. Αμφιβάλλω. Κανείς δεν πιστεύει στη συμφωνία. Ακόμη και αν ο Πούτιν υπογράψει και εμείς αποσύρουμε το στρατό μας, ποιος θα πληρώσει για τις ζημιές, διότι κάποιος πρέπει να πληρώσει. Η νέα συμφωνία στο Μίνσκ είναι σχεδόν ίδια με εκείνη που υπεγράφει το Σεπτέμβριο. Ωστόσο, τα τότε συμφωνηθέντα έμειναν μόνο στα χαρτιά. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει ελπίδα ότι λόγω της συμμετοχής του Ρώσου ηγέτη η συμφωνία θα υλοποιηθεί.